Μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη παραχώρησε ο πρόεδρο τη ΠΕΔ. Πελοπονίσου και δήμαρχο Άργου Μικοινών. Πέρα από τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή του, ο κύριο Καμπόσο εστίασε και στο φλέγον για την Πελοπόννησο ζήτημα τη διαχείριση των απορριμμάτων. Καταθέτοντα τι δικέ του απόψει επί του ζητήματο αυτού, ε, Είμαι πάρα πολύ οξύ για κάποια γαϊδούρια που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Παρακαλώ, οι εκφράσει. Όχι, όχι, οι είναι δικέ μου εκφράσει. Σαφώ, αλλά είναι δικέ μου οι εκφράσει. Άλλωστε, έχουν γίνει είναι και εκφράσει. Είναι δικέ μου εκφράσει. Ακούστε, ο ανόητο, ο ναρκισιστή, ο, ο σχιζοφρενή ή δεν ξέρω τι άλλο έλεγαν για μένα. Θα του τα επιστρέψω στο, σε μεγαλύτερο βαθμό γιατί του αξίζει. Γιατί εκεί παίζονται μεγάλα χρηματικά ποσά. Και κάποιοι θέλουν να πάρουν αυτά τα λεφτά. Η, η τέρνα, δηλαδή, θέλει να πάρει αυτά τα λεφτά. Και προφανώ του έχει ξεγελάσει, θα πω εγώ. Αν είμαι τόσο ισχυρό να παρασύρω του μεγαλύτερου δημάρχου τη Πελοποννήσου πλήν ενό. Τότε λοιπόν ε, είμαι ένα άνθρωπο που έχω ιδιαίτερε ικανότητε. Εδώ μιλάμε για πανηγύρι. Πανηγύρι. Ισβάρο του λαού πανηγύρι ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά. Έτσι. Αναθεμάτιζε αυτή την άποψη. Το ΣΔΕΠ γενικότερα. Ναι, βέβαια. Τη σύμπραξη δημόσια. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. Σήμερα όμω από ό,τι ακούω πιέζει κι αυτό να γίνει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αρκετέ οι στιγμέ όπου ο κύριο Καμπόσος ήταν ιδιαίτερα καυστικό, ακόμα και για συναδέλφου του Δημάρχου. Έχετε ρωτήσει τον κύριο Νίκα. Εγώ προσωπικά όχι, αλλά φαντάζομαι. Να το ρωτήσουν. Να το ρωτήσουν γιατί το έχω και εγώ απορία. Ξαφνικά τι έγινε. Ο άνθρωπο ο οποίο υπεραμεινόταν αυτή τη λύση. Έχουμε... Την οποία δεν την έχει και φτηνά αυτό βέβαια έτσι. Εγώ έβγαλα διαγωνισμό με 45 ευρώ. Που έχω και λιγότερο τονάζα από αυτόν. 45 ευρώ έβγαλα εγώ. Μάξιμουμ τιμική. Ήρθαν 8 εταιρείε. Και μου... προφανώ έχουν εδώ 40, 39 κάτω. Αυτό εκεί νομίζω είναι στα 62. 33, δεν ξέρω τι κάνει αυτός, χρόνια το κάνει. Μάλιστα. Τώρα γιατί άλλαξε, κυρία Κουρτέλη, δεν το γνωρίζω. Δεν κάνω προγραμματικές συμφωνίες και μετά εξαφανίζομαι. Αυτό έγινε με τον Αύπλιο. Θα τον ρωτήσετε το λοιπόν αν έχει μια καλύτερη λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων του. Πιστεύω, επιτρέψτε μου, παρακινδυνεύω την άποψη, να πω ότι πιέστηκε. Μάλιστα. Πιέστηκε. Κάτι άλλο του είπαν, όπω έχουν πιεστεί και άλλοι δήμαρχοι. Ήταν όμω. Ε, αν θέλετε, αδύναμος άνθρωπος και ε, την πίεση αυτή ε, την εστερνίστηκε. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον ίδιο, σημείωσε ότι το 2019 θα είναι και πάλι υποψήφιος δήμαρχος. Από τόσο πολύ τον τόπο μου, που όλες μου οι προσπάθειες γίνονται για να τον αναβαθμίσω. Δεν σκοπεύω να πάω πουθενά. Δεν σκοπεύω να φύγω από εδώ. Στις εκλογές του 19 θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος. Εάν με για θέλουν, εάν με θέλουν μου θα με κρατήσουν.